Χαίρετε. Χαίρετε. Αριστοτρίτη. 23 Ιουνίου 2020. Αριστονίκη μου, σήμερα το θέμα μας το έχουμε ξαναγυρίσει. Το έχουμε ξαναγυρίσει, αλλά δεν γυρίστηκε. Δεν εγγράφτηκε. Δεν εγγράφτηκε. Και το θέμα μας είναι το εξής. Πώς αγαπώ τον εαυτό μου, πρακτικά. Γιατί ακούμε τον αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς τον εαυτό σου. Πρακτικές συμβουλές για το πώς να αγαπάω τον εαυτό μου. Ή να είσαι ο εαυτός σου, να αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτό είναι σλόγγαν καπιά. Λοιπόν, καλό σλόγγαν, είναι και κακό. Το να είσαι ο εαυτός σου, γιατί έχει και πολλούς που έχω δει ότι το χλεβάζουν ως σλόγγαν, σημαίνει να είσαι αυτός που είσαι. Να μην προσποιείσαι κάποιον άλλον. Να μην θέλεις να μοιάσεις κάποιου άλλου. Να μην κάνεις ότι είσαι κάποιος άλλος. Γενικότερα, να είσαι αυτός που είσαι. Να αγαπάς αυτό που είσαι. Είναι εύκολο. Πρώτον, πρέπει να ξέρεις ποιος είσαι. Γιατί νομίζω ότι σε αυτή, είμαστε στην εποχή που πάσχουμε από έλλειψη αυτογνωσίας. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε. Μπορεί να γνωρίζουμε ποιοι θέλουμε να είμαστε. Μπορεί να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άλλοι πολλές φορές και να το παίζουμε ξερόλες. Μπορεί να. Γενικότερα να γνωρίζουμε τι θέλουμε να είμαστε, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Και αυτό εξαρτάται από την παιδεία που δεν λαμβάνουμε μάλλον, ούτε από το σχολείο, ούτε από το σπίτι, ούτε από πουθενά. Έλλειψη αυτογνωσίας. Ναι, δεν μας μαθαίνει κανένας πώς να μαθαίνουμε τον εαυτό μας, πώς να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας, πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας και πώς να υποστηρίζουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε να μας πεις πρακτικές συμβουλές, πρακτικά πράγματα για το πώς να μάθουμε, όπως λες, πρώτα τον εαυτό μας και μετά να τον αγαπήσουμε. Καταρχήν, κάνουμε αυτοπαρατήρηση. Παρατηρούμε πώς φερόμαστε, ας πούμε. Τι σκεφτόμαστε, τι αισθανόμαστε, πότε, τι αποφεύγουμε. Γινόμαστε ένας εξωτερικός παρατηρητής. Ναι, προσπαθούμε να δούμε τον εαυτό μας με έναν φακό για να δούμε πώς μας φαίνεται, τι κάνει. Αν αποφεύγει κάποια πράγματα, αν αγαπά κάποια πράγματα, τι του αρέσει να κάνει κτλ. Μετά παρατηρούμε εκεί που έχουμε θέματα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να μην ξέρουμε να υποστηρίξουμε τον εαυτό μας όταν κάποιος μας πει κάτι ή που μας ενοχλήσει ή να μην ξέρουμε να διαχειριστούμε την ενοχλήσή μας ή να μην μπορούμε να συγκρουόμαστε, να αποφεύγουμε να συγκρουόμαστε. Τώρα έχεις περιγράψει τρία βασικά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Ναι. Τρία βασικά προβλήματα. Πρόβλημα με τη σύγκρουση, δεν αντέχουν τη σύγκρουση, ότι δεν βρίσκουν τη φωνή τους να μιλήσουν, να υπερασπιστούν τον εαυτόν τους και ότι δυσκολεύονται με τα αρνητικά συναισθήματα. Ναι. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν που δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους δεν ξέρουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν ξέρουν να χειρίζονται τις σκέψεις τους, οπότε αρχίζουν να δυσλειτουργούν και προσπαθούν να καλύπτονται μέσα από πιο επιφανειακά πράγματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Λοιπόν, άρα, αφού παρατηρήσουμε τον εαυτό μας και κάνουμε έτσι, γίνουμε λίγο οι παρατηρητές του εαυτού μας, και καταγράψουμε εκεί που δούμε ότι δυσκολεύεται ο εαυτός μας, σκεφτόμαστε εάν θέλουμε να δομήσουμε κάτι καινούριο στον εαυτό μας. Δηλαδή να πούμε ότι να αποδομήσω αυτόν το παγιό στοιχείο που έχω, το οποίο προφανώς είναι κάτι το οποίο επήγε χει είτε στο μεγάλωμα μου, είτε έχω κάποια έντονα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία από γέννησή μου, ο λεγόμενος χαρακτήρας, τον οποίο γεννιέται κανείς. Είναι κληρονομικός ο χαρακτήρας, ευτυχώς ή δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι, θα έλεγα, αλλά είναι κληρονομικός. Ναι. Το οποίο θέλω λίγο να μάθω τρόπους, ρε παιδί μου, να το διαχειρίζομαι, να μάθω τρόπους να το κάνω λίγο πιο στρογγυλό, να μην είναι αιχμηρό και να μην μπορεί να κολλήσει πουθενά. Να πούμε ένα παράδειγμα. Ένας, ναι, άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί με ένα χαρακτήρα όπως το δικό μου, loud, πολύ φωναχτό, πολύ ανοιχτό, που παρορμητικό, που μιλά δυνατά, που γελά εύκολα, που λέει αλήθειες πράγματα. Όπως είπες, μπορεί να είναι αιχμηρόντον το πράγμα. Μπορεί να δυσκολεύει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να το φέρνει σε δυσκολίες. Μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Μπορείς να γίνεις κάποιος άλλος. Όχι. Μπορείς να γίνεις μια που δεν θα μιλά, μια που δεν θα χαμογελά. Τι μπορείς να κάνεις όμως. Μπορείς να μάθεις να αυτοσυγκρατήσεις και να αυτοδιαχειρίζεσαι και να μην είσαι πάντα έτσι. Σε κάποιες φάσεις να μπορείς να το ελέξεις αυτό το πράγμα. Και να βοηθήσεις τον εαυτό σου να μάθει να καθυστερεί να αντιδρά. Δηλαδή, ναι, μαθαίνεις την καθυστερημένη αντίδραση, με την καλή να είναι καθυστερημένη, δηλαδή δίνεις χρόνο στον εαυτό σου
προτού πεις κάτι, προτού κάνεις κάτι, να το σκεφτείς. Ένας χαρακτήρας όπως το δικό σου, δόκτωρ μου, που είσαι κλειστός χαρακτήρας, δεν ανοίγεις εύκολα και που δεν μιλάς εύκολα. Εγώ που σε έχω γνωρίσει εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, έχω παρατηρήσει ότι μέσα σε αυτήν τη δεκαετία έχεις κάνει τεράστια οστρογγύλεμα της αχμηρότητας, αν το λέγαμε. Δηλαδή, έχεις γίνει πιο μιλητική, έχεις γίνει πιο εκφραστική, έχεις γίνει πιο επικοινωνιακή, χωρίς να αλλάξει η ουσία σου και η ποιότητά σου, αλλά και εσύ δεν το έχεις στρογγυλέψει. Ναι, το έχω καλυτερέψει. Εμπλέξε μαζί μου και παρασύρθηκε. Ναι, το έχω καλυτερέψει, αλλά μην ξεχνάς ότι με γνώρισε σε μια περίοδο που ήμουνα λίγο έξω από τα νερά ναι, μου. Ναι, ήταν μόλις είχες έρθει στην Κύπρο από την Ελλάδα. Είχα πάθει σοκ όταν ήρθα στην Κύπρο. Είχες στο χωριό, στο νησί. Και ήμουν και πολύ τραυματισμένη όταν ήρθα στην Κύπρο και πολύ τραυματίστηκα και εδώ. Διάφορα γεγονότα και συμβάντα που γίνα. Ψυχικά πολύ τραυματισμένη. Οπότε, ναι, ήμουν λίγο εκτός. Εγώ αυτό που έχω ως χαρακτηριστικό είναι ότι πάντα από μικρή χαμογελούσα. Όχι, χαμογελούσε και τότε. Δεν μπορώ να πω ότι χαμογελούσε. Απλώς δεν μιλούσε πολύ, δεν έλεγε πολλά πράγματα. Ήταν πολύ προσεκτική. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι για να μπορέσω να εμπιστευτώ κάποιον, θέλω χρόνο. Θέλει. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα. Θέλει. Θέλω χρόνο πολύ. Αλλά όταν το γνωρίσω, μετά. Ναι, ρε, όμως μιλώ για τις δημόσιες με την παρουσία σου στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο. Έχεις γίνει πιο μιλητική που παλιά. Ναι, εντάξει, έμαθα. Μεγάλωσες. Έμαθα. Μεγάλωσα. Ήταν άλλη φάση ζωής. Ναι. Άλλη φάση ζωής. Κορίτσια, κατηγορώ ότι δεν ήσουν. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά μεγαλώνοντας κάποια πράγματα, αφού. Χθες κοιτούσα τα βιβλία γιατί προσπαθώ να τα βάλω κάπου και κοιτούσα τις αφιερώσεις που έκανα στον άντρα μου. Ήταν Παναγία μου, πρίχτικες με λιστάλαχτες. Τι να πω ρε παιδί μου. Όπως το 15χρονο. Μα πόσο είναι σου, 18χρονο, 20χρονο σου. Παναγία μου. Νομίζω ότι έχεις χάσει την αθωότητα που είχες τότε, που έβλεπες τον κόσμο ιδανικό και επίστεψες στο φάλαση, στην ουσία στο ψεύδος ότι αν είσαι έναν καλό παιδί όλα θα σου πάνε καλά. Και είναι ο δικός σου τρόπος να αντιμετωπίζεις τώρα τη νέα πραγματικότητα, ότι συνειδητοποίησες ότι ο κόσμος δεν είναι δίκαιος. Και το μεγάλο στοίχημα, εν τούτο που έχουμε μπει και σε κάποια blogs τελευταία, να μην γίνεις κακός άνθρωπος εσύ επειδή έχεις δεχτεί κακία. Ακριβώς. Να μην αλλάξεις εσύ επειδή κάποιοι καταχράζονται και καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη σου, το ότι έδειξες ανθρωπιά, το ότι είσαι καλοσυνάτος, το ότι είσαι καλόβουλος. Τούτο είναι ένα δείγμα να αυτοαγάπεις. Να αγαπάς ναι. τον εαυτό σου. Να αγαπάς αυτό που είσαι και να μην επιτρέπεις σε κανέναν να σου κλέψει το χαμόγελο σου και να σου κλέψει αυτόν το πράγμα που έφτιαξες και είσαι εσύ. Δηλαδή, θα σταματήσω εγώ να είμαι καλοσυνάτος επειδή ο άλλος εκμεταλλευτεί και την καλοσύνη μου. Μαθαίνω να βάζω στην άκρη ανθρώπους που έχουν εκμεταλλευτεί την καλοσύνη μου, αλλά εξακολουθώ να είμαι καλοσυνάτος γιατί αγαπώ τον εαυτό μου. Και ποιος είναι ο στόχος της αυτοαγάπης? Αυτοφροντίδα, αυτοαγάπη είναι ό,τι χρειάζεται ο εαυτός σου και που πολλοί νομίζουμε ότι μπορούν μόνο οι άλλοι να μας το δώσουν. Και όμως μπορούμε να το δώσουμε πρωτίστως εμείς τον εαυτό μας. Και αν δεν το δώσουμε εμείς τον εαυτό μας, δεν πρόκειται να μας το δώσει κανένας. Γιατί έχω πει ξανά ότι η μόνη ανιδιοτελή σχέση που μπορεί να υπάρξει στη ζωή σας είναι η σχέση των γονιών σας προς τα σας. Που μπορεί να υπάρξει. Που μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να είναι ανιδιοτελή σχέση. Αν οι γονείς σας δεν είναι ολοκληρωμένοι ενήλικες και έχουν πολύ παιδικά στοιχεία μέσα τους που δεν έχουν μεγαλώσει και σας μεγαλώνουν σαν να σας μεγαλώνουν παιδιά. Και όχι όριμοι ενήλικες, τότε θα σας λείπουν πολύ χρήσιμα στοιχεία αυτοαγάπης, αυτοφροντίδας και, πώς και τα οποία αυτά θα τα καλύψετε μόνο με ψυχοθεραπεία. Η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία. Πάρτε τον εαυτό σας από το χέρι και εμπιστευτείτε τον στα χέρια ενός ψυχοθεραπευτή που θα σας κάνει κλικ και που θα σας κερδίσει και θα δέξετε εμπιστοσύνη. Και μπορεί να μοιάζει και με γονική φιγούρα. Φυσικά. Ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή, φυσικά. Μπορεί να είναι στην ηλικία μας ο ψυχοθεραπευτής πιο νεαρός από εμάς, αλλά στην ουσία γίνεται ένας δεύτερος γονιός που έρχεται να πάρει τη σκυτάλη από τον πρώτο γονιό
για να ολοκληρώσω την ανατροφή μας. Ακριβώς. Και γιατί το είπαμε ότι μας. Τι ωραία λέξη. Ψυχανάγιο μας. Η ψυχοθεραπεία είναι σαν να βάζετε τον εαυτό σας σε ένα θερμοκήπιο ψυχοαγάπης και να το βλέπετε να μεγαλώνει, να ανθίζει και να γίνεται, να δομείται η καινούργια προσωπικότητα. Ο χαρακτήρας, είπαμε, δεν αλλάζει. Καινούργια στοιχεία επάνω στον παγιόν εαυτό που θέλετε να αλλάξετε. Όσο μπορείτε να αλλάξετε. Μικρές διαφοροποιήσεις για να μπορείτε να είστε πιο δημιουργικοί και πιο λειτουργικοί. Λοιπόν, άρα, αγαπάμε τον εαυτό μας, σημαίνει φροντίζουμε τον εαυτό μας, είτε σωματικά, είτε ψυχολογικά. Σωματικά. Κοιμόμαστε επαρκώς. Τρώμε επαρκώς. Τρώμε υγιεινά και με τροφές που είναι ανθρεπτικές. Απολαμβάνουμε τη φύση, περπάτημα στη φύση, κολύμπη στη θάλασσα. Η επαφή με τη φύση φέρνει τα αρχέτυπα ευτυχίας, τα ενεργοποιεί μέσα μας και νιώθουμε χαρούμενοι. Φροντίζουμε να απομακρύνουμε από κοντά μας ανθρώπους και σχέσεις που είναι τοξικοί. Τοξική και αρνητική. Ζούμε ουσιαστικά, αναρωτιόμαστε πώς θέλουμε να ζήσουμε, πώς μπορεί η ζωή μας να γίνει καλύτερη, τι νόημα δίνουμε στη ζωή μας, τι μας αρέσει να κάνουμε, τι δεν μας αρέσει να κάνουμε και το διεκδικούμε. Ναι. Δεν κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, για παράδειγμα, να πηγαίνουμε για καφέ με ανθρώπους που βαριόμαστε. Ακριβώς. Όχι. Επίσης, διαβάζουμε. Το διάβασμα είναι εξαιρετικό και η λογοτεχνία είναι πολύ σπουδαία, ειδικά κάποια έργα όπως του αδερφούς Καραμαζόφ και λοιπά, του Ντοστογεύσκη, φοβερά, και κλασική λογοτεχνία, και η μοντέρνα λογοτεχνία είναι εξαιρετική, αλλά επίσης και τα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Πολύ ωφέλιμα βιβλία. Θέλει ο κόσμος να μας κάνει ένα βίντεο με μια λίστα που βιβλία, σημείωσε το. Να το σημειώσω. Βιβλία που θα σύστηνες, 10 βιβλία που θα σύστηνες να διαβάσει κάποιος. 10 βιβλία. Ένα μου κίνα τα 10, κράτα το μικρόφωνο αριστονίκη μου, είναι αυτό που κάνεις δώρο, είναι τα καλύτερα δώρα που μου έχεις κάνει. Τοξική γονείς. Αυτό είναι το βιβλίο μου, το κάνει δώρο η Αριστονίκη. Στην αγαπημένη μου Θέκλα, να εύχομαι χρόνια πολλά όλα τα καλά του Θεού και να τη βρουν υγεία, χαρές, επιτυχίες, αγαπώ πολύ. Δεν μετανιώνεις για τις καρδούλες που μου έκανες. Όχι. Σε μένα, ναι. Μόνο για αυτές που έλεγες τον άντρα. Όχι, δεν μετανιώνω για τις καρδούλες. Για τα λόγια, τα πρίχτηκα. Το βιβλίο που σύστησε η Αριστονίκη και μας το έφερε και δώρο είναι αυτό. Κράτα με σφιχτά. Που είναι για ζευγάρια. Έχουμε πολλά να πούμε βιβλία. Θα σας κάνω έναν κατάλογο. Μια λίστα. Και θα σας καθιστήσω ίσως την επόμενη Αριστοτρίτη, δηλαδή τέλη του Ιούνιου. 30 Ιουνίου πρέπει να είναι. Λοιπόν, καλή μέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. See you next week. Γεια σας.